Να σας καλωσορίσω και πάλι στην β' φάση του ΕΦΑ Β. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά τον Πάπη τον Ζελενίτσα και τους εκπαιδευτές, τον Αντώνη τον Πριώνα, τον Φίλο, τον Μιχάλη τον Μητροτάσιο, τον Γιάννη τον Βονόρτα, όλα αυτά τα παιδιά, τον Γκίση, τον Γιάννη, όλα αυτά τα παιδιά που έχουν έρθει εδώ και έχουν βοηθήσει να μάθετε εσείς αυτά που πρέπει να μάθετε και να τα μεταδώσετε στους ποδοσφαιριστές. Εμείς ως Ένωση Αυγολίδας είχαμε θέσει ένα στόχο πριν 1,5 χρόνο. Είχαμε κάνει το ΣΕ, επιδιώξαμε, το κυνηγήσαμε, το πήραμε, το φέραμε στην Αυγολίδα. Κάναμε 45-48 παιδιά το ΕΦΑ ΣΕ τον Απρίλιο του 2018. Ήρθε το ΕΦΑ Β, πρώτη και δεύτερη φάση. Και στόχος μας, όπως είπαμε, είναι να βγουν παιδιά ποδοσφαιριστές και άλλοι κόσμος στην Αυγολίδα και στις περιφέρειες δικιά σας που θα δουλέψετε όλοι μεθαύριο. Γιατί βλέπω εδώ το υλικό είναι πάρα πολύ καλό. Και οι 44-43 που εδώ είστε από ενώσεις που θα βοηθήσετε να αναβαθμιστεί το ποδόσφαιρο ώστε να έχουν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Γιατί πλέον έχει αλλάξει η προπονητική. Δεν είναι όταν έπαιζα εγώ ποδόσφαιρο με εμπειρικούς προπονητές, μπες μέσα και παίξε μπάλα, κάνει εκείνο, κάνει τούτο. Το ποδόσφαιρο πλέον είναι επιστήμη. Και αν δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ, οι εκπαιδευτές να μας μάθουν, να σας μάθουν, δεν θα μπορέσει ο ποδοσφαιριστής να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Θέλω να σε ευχηθώ καλή επιτυχία. Εμείς θα επιδιώξουμε να πάρουμε και το ΕΦΑ Αλφαντώνη. Ήδη ψήνω το Ζελενίτσα. Πιστεύω το ψήσω τον χρόνο που θα το πάρουμε. Και θα σας περιμένουμε να έρθετε, εφόσον το πάρουμε το ΕΦΑ Α, να το παρακολουθήσετε εδώ, στο Τολό, στον Άθλιο, που είναι και ωραία μέρη. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, παιδιά. Και να είστε γεροί και δυνατοί και πάνω απ' όλα υγεία. Σας θέλω πάνω απ' όλα υγεία, γιατί εγώ σε επάγγελμα είμαι φυσικοθεραπευτής. Δεν είμαι κάτι άλλο. Και επειδή είμαι στον χώρο τον δικό σας και αντιμετωπίζουμε τους τραυματισμούς σας διδασκευτικά, θέλω να είστε πάντα γεροί και υγιείς. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο για τα καλά του λόγια και να πω ότι ήταν επιλογή μου να έρθω σε αυτό το UEFA Β. Συνήθως προσπαθούμε όλοι να βολέψουμε τις δουλειές μας, άλλες δουλειές. Ξέρετε πολύ καλά, οι περισσότεροι είναι και σε εθνικές ομάδες. Ήταν επιλογή μου για ποιο λόγο. Γιατί ήρθα εδώ όταν έγινε το UEFA ΣΕ και ήταν τόσο εξαιρετική οργάνωση. Οι μαθητές και όλο το κόνσεπτ εδώ πέρα του UEFA ΣΕ και πραγματικά ήθελα να έρθω σε αυτή τη σχολή UEFA Β. Δεν μπόρεσα στο πρώτο μέρος γιατί είχα υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Κατάφερα και ήρθα τώρα και πιστεύω ότι θα είναι μια σχολή που πραγματικά, όπως όλες τις σχολές, που πραγματικά θα γίνει πολύ ανώτερο το επίπεδο των μαθημάτων. Έχω μάθει για όλους σας από την πρώτη φάση. Είναι εδώ και κάποια καινούργια παιδιά που ήρθαν από άλλες σχολές. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Θα έρθει και ο κύριος Μητροτάσιος, θα έρθει και ο κύριος Μονόρτας, θα έρθει και ο κύριος Ζελενίτσας. Δεν είναι τυχαίο ότι ερχόμαστε, ότι θα έρθουμε 4 άτομα εδώ πέρα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Να ευχηθώ σε όλους, όπως ήρθαμε να φύγουμε υγιείς, γιατί ξέρετε ότι θα έχουμε και πρακτικά και τα λοιπά, να μην έχουμε κανένα τραυματισμό. Και πάλι να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και να υποσχεθώ ότι καλά να είμαστε, μακάρι να είναι του χρόνου του UEFA Α και να είμαστε πάλι εδώ με τους περισσότερους από εσάς και να μπορούμε να τα ξαναπούμε. Και να σας ευχηθούμε και επιτυχία στην Εθνική Γυναικών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τη Δεσποινίδα. Η Σοφία την Κούγκουλη που είναι διεθνής παίχτρια. Και έχεις και τη δικιά μας την Ειρήνη την Εφρού. Μαζί. Η επιτυχία στην ομάδα των Εθνικών Γυναικών. Ευχαριστούμε πολύ. Παιδιά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Εκεί, οι ομάδες όλοι, λόγω εργασιών. Ελλάδα σχεδιάστηκε όπως θα μπροστά και συμπληρώστε.